Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Δέλιος και παρακολουθείτε την εκπομπή «Η δύναμη της γνώσης». Σημερινός καλεσμένος είναι υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Πέλλας, ο κύριος Αριστίδης Ματζάρης. Καλησπέρα κύριε Ματζάρη. Δίκαιες πέρα κύριε Δέλιο, δίκαιες πέρα στους τηλεθεατές σας, τηλεθεάτριες και σε όλους Έλληνες παντοχού της γης. Τιμή μου που είμαι στο Web TV Argo. Και τιμή δική μας. Κύριε Ματζάρη, το σημερινό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι οφειλές και συμψηφισμοί. Mm-hmm. Τι αφορά και ποιους? Αφορά το πρωτογενή τομέα, κατά βάση τους αγρότες, μπορεί να είναι και ακτινοτρόφοι βέβαια, πάντως έχει σχέση με πρωτογενή τομέα και έχει σχέση με κάποια ποσά τα οποία παρατύπως έχουν καταβληθεί σε αυτούς και μετά από κάποιους ελέγχους που συνέβησαν, διοικητικές πράξεις, κάποιες διασταυρώσεις που έχουν γίνει για κάποια στοιχεία, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι ήταν παράτυπα αυτά τα ποσά, οπότε θα έρθει η διαδικασία τώρα γύρω στο Δεκέμβριο, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου από όσο γνωρίζω, και θα γίνει συμψηφισμός με τις όποιες επιδοτήσεις έχουν οι αγρότες κτηνοτρόφοι που έχουν να πάρουν. Δηλαδή θα κρατηθούν τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία παρατύπως τα πήραν, θα κρατηθούν από άλλες επιδοτήσεις που έχουν να πάρουν ή άλλες καταβολές από τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε στην ουσία ανάλογα με το τι οφείλουν στο δημόσιο και τι έχουν να παίρνουν από τις επιδοτήσεις θα γίνει ένας συμψηφισμός. Ναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε στο εγώ σαν απλός τώρα γεωργός όπως είμαι και λέω πώς είναι δυνατόν να δίνεις εσύ που έχεις όλη τη διαχείριση και γνωρίζεις ποιος είναι τι και τι καλλιεργεί, τι εκτρέφει, πώς να του δίνεις παράτυπα κάποιο ποσό. Είναι εδώ ένα ερώτημα που σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η διαδικασία της πολιτείας, δηλαδή όλη η διαδικασία της πολιτείας, το να έχει πλήρη γνώση του τι είναι ο καθένας και τι πρέπει να πάρει τελικά. Παρ' όλα αυτά, κάτι είναι και αυτό, το να μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν ποσά τα οποία έχουν παρατύπως δοθεί, είναι μια ευχάριστη κίνηση θα έλεγα, γιατί θα μπορέσουν αυτά τα χρήματα να πάνε σε κάποιον άλλον ο οποίος πραγματικά τα δικαιούται, αν τυχόν έχει εξαιρεθεί από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι που το ορίζουν αυτό και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, φυσικά υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Ένας από αυτούς είναι ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ελληνικός νόμος της Ελλάδας, εθνικός νόμος, είναι ο νόμος 2520, είναι το 1997 συγκεκριμένα. Αν θέλετε να αναφέρω και τι ακριβώς έχει το σημείο που αφορά. Παρακαλώ. Την περίπτωση. Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής εγγράφων παρατηρήσεων εντός της ενωτέρου προθεσμίας ή σε περίπτωση που έγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο ΠΚΠ θα προχωρήσει διαδικασία ανάκτησης των ποσών δηλαδή που έχουν δοθεί, κατά περίπτωση βάσει του συγκεκριμένου νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ένας νόμος είναι αυτός. Ένας άλλος νόμος είναι το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1306 του 2013. Που σημαίνει ότι καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες τις χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σύμφωνα με το οποίο δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης των χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από το δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Εκτός των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Αυτό το είπα γιατί αυτές οι οφειλές που υπάρχουν συγκεκριμένα έχουν σχέση με αυτή την αποτύπωση του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τι θέλω να πω, υπάρχουν τρία είδη οφειλών. Είναι τα χρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά, είναι οφειλές από διοικητικές πράξεις, κυρώσεις που έχουν συμβεί, mm-hmm. και οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως διάβασα προηγουμένως στο νόμο αυτό. Άρα λοιπόν αυτές, κάποιες άλλες οφειλές αν υπήρχαν, θα μπορούσαν να μην επιστραφούν, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο νόμος.
Οι συγκεκριμένες όμως κατηγορίες, οι τρεις κατηγορίες αυτές, δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή αυτή, οπότε γι' αυτό το λόγο προχωράει και ο ΠΚΠΕ στον συμψηφισμό. Δηλαδή, έχω να πάρω εγώ μια επιδότηση, έχω μια διοικητική κύρωση από τον ΠΚΠΕ ή από τον ΕΛΕΓΕΠ για κάποια παράβαση που έχω κάνει, συμψηφίζεται το ποσό που οφείλω με το τι έχω να πάρω επιδότηση. Αν είναι αρκετό, ωραία, το παίρνω ολόκληρο. Διαφορετικά θα υπάρχει ακόμη φυλή της διοικητικής αυτής κύρωσης. Είναι δηλαδή μεγαλύτερης σημασίας η κύρωση από την επιδότηση που έχω να πάρω ως Γεωργός, οπότε για αυτόν τον λόγο ισχύει αν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο για να το πάρουν κάποια άλλη στιγμή όταν θα έχω κάποιο έσοδο από επιδότηση ή οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση. Τώρα εσείς κύριε Ματζάρη ως Γεωργός, ποια είναι η θέση σας σε όλο αυτό, συμφωνείτε? Συμφωνώ ως προς το σημείο ότι δεν πρέπει να δίνονται παρατύπως ποσά. Δηλαδή, όταν συμβαίνει, εντάξει, το να συμβαίνουν σφάλματα από έναν υπάλληλο και αντί να γράψει ένα ποσό και βάλει ένα κόμμα και είναι άλλο το ποσό που γράφει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί ένα ποσό σε έναν γεωργό χωρίς να το δικαιούται, μπορεί να συμβαίνουν. Σε αυτό το σημείο δηλαδή, ναι, συμφωνώ το να γίνονται έλεγχοι και διασταυρώσεις για το αν πράγματι τα ποσά αποδόθηκαν δίκαια στον κάθε παραγωγό. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Σε αυτό που διαφωνώ κάθετα είναι στο ότι έχουν συνηθίσει όλοι οι κυβερνώντες, δεν εξετάζω μόνο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι κι αλλιώς όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Δέλιο, έχει αποδειχθεί ότι είναι ίδιες στη συμπεριφορά τους και στο στόχο τους και στη στρατηγική τους όσον αφορά τους πολίτες. Διαφωνώ ως προς το ότι δεν δίνουν το δικαίωμα στο γεωργό, στον πρωτογενή τομέα, να μπορέσει να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσει να έχει από τη μια μεν ανάπτυξη η χώρα μας, γιατί έτσι πρέπει να το εξετάζουμε πρώτα, πρέπει πρώτα να έχει ανάπτυξη η χώρα και μετά να βλέπουμε το όφελος, το ατομικό του γεωργού, του κάθε γεωργού. Γιατί αν η χώρα δεν αναπτύσσεται, κύριε Δέλιο, δεν θα αναπτυχθεί ούτε ο γεωργός. Επειδή είναι οντότητα η Ελλάς, πρέπει να μεριμνά η πολιτεία για όλη την οντότητα, όχι μεμονωμένα για κάποιους αγρότες ή για κάποιους τομείς του βίου μας. Σε αυτό το σημείο διαφωνώ, κύριε Δέλιο, ότι κάνουν 1.000 έγγραφα, 1.000 επιτροπές, 1.000 αποφάσεις και κυρώσεις και διοικητικές πράξεις μόνο και μόνο για να διορθώσουν τα σφάλματα που έχουν συμβεί. Μικροσφάλματα. Δηλαδή τι κάνουν? Κάνουν ημίμετρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όλες αυτές οι κινήσεις είναι ημίμετρα, ίσα ίσα για να πούν ότι έχουν ένα ΠΚΠ, έχουν ένα ΕΛΕΓΕΠ, ένα ΕΛΓΑ, ένα ό,τι θέλει ας είναι, το οποίο λειτουργεί και καλά. Στην ουσία, για να δουν αν λειτουργεί, πρέπει να δουν αν πραγματικά το εισόδημα γενικά των πολιτών στη χώρα είναι αξιοπρεπές για να ζουν και να διαβιώνουν όπως πρέπει να διαβιώνουν και να έχουν όλα τα αγαθά που τους δίνει η μητέρα φύση. Και αυτή η ιερή χώρα Ελλάς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι 2010 παρέδωσαν οι κυβερνώντες μας την εθνική κυριαρχία. Άρα λοιπόν, κύριε Δέλιο, πώς μπορεί ένας πολιτικός άνδρας, μια πολιτική θύλη, γιατί απευθύνομαι σε όλη τη Βουλή αυτή τη στιγμή, να έχουν παραδώσει την εθνική κυριαρχία και την ίδια στιγμή να μου μιλάνε σήμερα το 2021, 11 χρόνια μετά, ότι νοιάζονται για τα ποσά που πήραν παράτυπα κάποιοι κλπ. Εντάξει, ωραία. Ναι, να το κάνετε. Το ουσιαστικό, για ποιο λόγο δεν το πράτετε? Δηλαδή, έπραξαν το άδικο, το τεράστιο άδικο, να παραδώσουν εθνική κυριαρχία και τώρα ξαφνικά προσπαθούν να δώσουν το δίκαιο στον κάθε οργανισμό. Είτε λέγεται ΠΚΠΕ, είτε λέγεται ΕΛΓΑ. Σε αυτό διαφωνώ. Διαφωνώ σε όλη αυτή τη χάραξη πολιτική στη χώρα μας από ανθρώπους οι οποίοι δεν νοιάστηκαν ποτέ για τη χώρα, δεν νοιάστηκαν να διαβάσουν καν τι υπέγραψαν. Γνωστό το φαινόμενο και όχι μόνο ο κύριος Χρυσογοίδης, είναι πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι το δήλωσαν δημόσια ότι δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν. Αλλά υπέγραψαν. Υπογράφησαν δηλαδή
αυτή την παράδοση της χώρας μας. Και αυτοί είναι πολιτικοί άνδρες και πρέπει να στέκονται στη Βουλή. Όχι, κύριε Δέλιο. Διαφωνώ κάθετα με όλους αυτούς και με κάθε τι που πράττουν. Γιατί να το θέσω και κάπως αλλιώς. Οι νόμοι που έχουν περάσει για την κάθε περίπτωση, είτε είναι γεωργία είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και αυτοί δεν ισχύουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Γιατί έπρεπε να έχουν κάνει ένα φεκ σύσταση στη Βουλή, σε σώμα, όλη αυτή η πολιτική, μετά από καθεκλογική διαδικασία, ώστε να υπάρχει νομιμοποίησή τους και να μπορούν να βγάλουν και νόμους. Δεν το έχουν πράξει ποτέ. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος δεν είναι νόμιμος παράγει νόμους. Τώρα αυτό στη λογική και στη νόηση του κάθε τηλεθεατή μας ας αναλογιστεί ο καθένας να δει κατά πόσο έχει συνέχεια, έχει σειρά αυτό, κύριε Δέλιο. Ωστόσο όμως, κύριε Μαντζάρη, αυτό ισχύει και υφίσταται, δηλαδή τρέχει τη σημερινή μέρα. Ο Έλληνας πολίτης, μάλλον η κοινωνία μαστίζεται από όλο αυτό το πλήγμα το οικονομικό. Ένα εύλογο ερώτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτά τρέχουν, εμείς ως Έλληνες πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή υπάρχει κάποια λύση, υπάρχει κάτι με το οποίο μπορούμε να φύγουμε από όλο αυτό το τέλμα? Λοιπόν, κύριε Δέλιο, όλοι αυτοί οι νόμοι τρέχουν άσχετα που δεν είναι νόμιμοι, επειδή εμείς τους αποδεχόμαστε όπως τους τρέχουν αυτοί. Αν λοιπόν εμείς ενεργοποιηθούμε ως πολίτες και αντιληφθούμε το άδικο που ζούμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ο τρόπος αντίδρασης ποιος είναι? Να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την πολιτική ζωή του τόπου. Τι πιο απλό? Δεν υπάρχει πιο απλό από αυτό. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αμέσως η πρόταση θα δοθεί τώρα. Από το 2015, κύριε Δέλιο, έγινε μία κατάθεση στον Άριο Πάγο ενός προγράμματος, έγινε κατάθεση κάποιων στοιχείων που αποδεικνύουν τον πλούτο που έχει ο Έλληνας, όπως επίσης και ένα αξιακό κατέθηκε στον Άριο Πάγο, το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία της πολιτείας. Αυτή η κίνηση λοιπόν έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 από τον πρόεδρο του μοναδικού ανθρωποκεντρικού φορέα του Έθνος των Ελλήνων, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου, κύριε Δέλιο, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι 6199 του Αρίου Πάγου και μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να το ερευνήσετε στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο, για να δείτε η διεισόμαση αν πραγματικά έχει συμβεί αυτό και δεν είναι λόγια που λέει ο κύριος Αριστίδης Ματζάρης, έτσι. Κάνοντας λοιπόν αυτό ο κύριος Σόρας, το πρώτο που έκανε ήταν ότι με αυτή την κίνηση δεσμεύτηκε η Ελλήνων Συνέλευσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα να το εκτελέσει. Και δεσμεύτηκε να το εκτελέσει με τα συγκεκριμένα κεφάλαια, κύριε Δέλιο, τα οποία, και αυτά είναι στον Αεροπάγο, έχουν εγκριθεί, έχουν πιστοποιηθεί. Μιλάω για τα 600 δις δολάρια, τα οποία, παρεπιπτόντως, από το 2015 έως και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν σε κάθε χρονιά στον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά κανείς δεν τα κουμπάει. Δεύτερο ποσό πλούτου που έχουμε είναι τα 2,33. Τα χρήματα αυτά έχουν βγει με εγγύησεις του κύριου Αρτέμι Σόρα, έβαλε περιουσία για να εκταμιευθούν. Είναι από τα παγκόσμια καταπιστεύματα και αφορούν 49.000 έργα σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Και τρίτο ποσό είναι οι 8 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής, οι οποίες δόθηκαν από τον κύριο Αρτέμι Σόρα για να εξαλειφθεί το χρέος, το δημόσιο χρέος. Οι μετοχές αυτές λοιπόν μπήκαν στη Βουλή, ελέγχθηκαν από όλη τη Βουλή, κοινοβουλευτικό έλεγχο δηλαδή, πέρασαν τον έλεγχο και ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Σαχινίδης, τότε έδωσε την τιμή της ακάστης. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι 5,53 το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 8 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Και δεσμεύτηκε συγχρόνως η Ελλήνων Συνέλευσης ότι αυτή την εκτέλεση των έργων με αυτά τα ποσά θα διέπεται οι κινήσεις της,
θα διέπονται οι κινήσεις της και οι πράξεις της από το Ελλάνιο Αξιακό. Τα 33 Ελλάνια πρωτόκολλα, ήτι 12 αξίες, 18 αρχές και 3 πολιτιακοί νόμοι. Άλλη λύση, κύριε Δέλιο, δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων, γιατί όσο και αν έχω ψάξει να δω στον Άριο Πάγο αν έχει καταθέσει κάποιο άλλο κόμμα, κάποιος φορέας, άλλος πρόγραμμα, λύση, κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο Ελλήνων Συνέλευσης. Μόνο Ελλήνων Συνέλευσης και οι βουλευτές της είναι αυτοί που αποποιούνται την καθεσυλία. Δεν έχω δει κανέναν υποψήφιο βουλευτή από άλλο κόμμα να μην θέλει ασυλία. Άρα λοιπόν η δέσμευση δείχνει ξεκάθαρα ποιος έχει υπεύθυνη στάση, σοβαρή στάση και αυτό που λέει είναι αυτό που λέει και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης αυτό που προτείνουμε στον Έλληνα είναι όχι να ψηφίσει εμένα για να κυβερνήσω εγώ τη χώρα. Όχι. Έλα στο φορέα σου μέσα από τη διαδικασία το καταστατικού που έχουμε και λειτουργούν όλοι οι τοπικοί οργανισμοί και Ελλήνων Συνέλευσης, επιλέγεις ποιος είναι ο αξιότερος από όλους τους Έλληνες στο Δήμο σου και τον στέλνεις ως εκπρόσωπό σου στη Βουλή να εκτελέσει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένο έργο. Αν δεν το εκτελέσει, τον ανακαλείς και αν υπάρχουν έργα που έχει πράξει και έχουν παράξει άδικο αυτά τα έργα, τότε κινήσει και με τη δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο. Εκπροσώπηση, ο αξιότερος προχωράει. Εξυπηρετεί το σύνολο, γι' αυτό είναι εκεί. Δεν είναι εκεί για την καρέκλα, δεν είναι για τη δόξα, δεν είναι για τίποτα άλλο. Είναι εκεί γιατί θέλει να υπηρετήσει το συλλογικό. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, είναι ένα σώμα, είναι μια γροθιά. Είναι το ίδιο το έθνος, κύριε Δέλιο. Γι' αυτό είναι και η μοναδική λύση. Γιατί τα έχει όλα ξεκάθαρα, είναι όλα στο φως. Συγκεκριμένα, εγκεκριμένα στον Άριο Πάγο, δεν νομίζω να χρειάζεται κάποιος Έλληνας, κάποια Ελληνίδα, κάτι άλλο από αυτό. Υπάρχει πουθενά κάποια άλλη διασφάλιση πιο δυνατή από αυτή της Ελλήνων Συνέλευσης? Εγώ προσωπικά, όσο και αν ψάχνω αρκετό διάστημα τώρα, χρόνια τώρα, δεν έχω δει κάτι. Γιατί όλοι μας έχουμε περάσει από διάφορα κόμματα. Έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κανείς δεν έπρατε ποτέ αυτά που έλεγε. Και γιατί κανείς δεν είχε δεσμευτεί. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να κινηθώ σε άλλο σημείο εκτός από την πλατφόρμα της Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί τα έχει όλα. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Οπότε κύριε Ματζάρη, για να τα συνοψίσουμε λίγο, στην ουσία μας αναφέρεται ότι η λύση σε όλο αυτό το τέλμα το οποίο βιώνουμε όλοι οι πολίτες είναι η πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης το 2015 με τις προγραμματικές δηλώσεις, mm-hmm. όπου στην ουσία θα πρέπει οι πολίτες να δράσουν με μια δράση ένωσης μέσα στο φορέα, ούτως ώστε όλοι μαζί ως μια γροθιά, όπως αναφέρατε, ένα σώμα, να ζητήσετε τα δίκαια, δηλαδή να ζητήσουμε τα δίκαια. Να πάρουμε τα δίκαιά μας και τα δικά μας. Δεν έχω να ζητήσω ως Έλλην κάτι από κάποιον, έχω να πάρω τα δικά μου. Γιατί τα δικά μου είναι δικά μου. Δεν θα ζητήσω από εσάς, κύριε Δέλιο, κάτι που είναι δικό μου. Θα σας ζητήσω το δικό μου το σακάκι. Όχι, είναι δικό μου. Θα το πάρω. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν ζητάω τίποτα ως Έλλην πολίτης. Είμαι κυρίαρχος, είμαι αυτόχθονη θαγενής, έχω τα δικά μου και τα δίκαιά μου και θα τα πάρω όπου και αν είναι αυτά, όποιος και αν τα έχει διαχειριστεί, όποιος και τα έχει κρύψει, όσο και να τα έχει διαστρεβλώσει τα δικά μου, θα τα πάρω όλα πίσω. Δεν θέλω κάτι διαφορετικό, δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω μόνο τα δικά μου, κύριε Δέλιο. Το μόνο που θέλω είναι τη χώρα μου να είναι ελεύθερη και να μπορέσω να την παραδώσω στα παιδιά τα επόμενα που έρχονται για να έρθει το χρυσό παιδί να ζήσει εκεί. Γιατί εμείς σήμερα μας έχουν κάνει μαύρους. Είμαστε μες στο κάρβουν όλοι εμείς. Γιατί παιδευόμαστε όλο το 24ωρο για να καταφέρουμε να περάσουμε την επόμενη μέρα. Και ξανά το ίδιο, και ξανά το ίδιο. Όχι. Δεν αξίζει ο Έλληνας με τόσο πλούτο
ζώντας σε μια ιερή χώρα η οποία μπορεί να σου δώσει τα πάντα, να καλύψει όλους τους Έλληνες που κατοικούν εδώ και να μπορέσει να κάνει και εξαγωγές σε προϊόντα και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα έχουν καθισμένα όλη αυτή η πολιτική, και να ζω εγώ με ένα ψευτομεροκάματο και να είμαι με το άγχος το αν θα μπορέσω να το βγάλω σήμερα το 20άρικο ή αύριο το 25άρι. Όχι. Δεν αξίζει κάτι τέτοιο ο Έλληνας. Ο Έλληνας αξίζει να έχει όλα τα δικά του και να τα διαχειρίζεται ο ίδιος, αλλά με το γνώμονα του δικαίου. Γιατί έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε και ζούμε αυτό που ζούμε, επειδή μόνο δίκαιο δεν υπήρχε τόσα έτη, 185 συγκεκριμένα, από τις κυβερνήσεις μας. Άρα λοιπόν, Εθνοσυνέλευση, κύριε Δέλιο, να το πούμε έτσι. Μια λέξη η οποία περιλαμβάνει πραγματικά την ουσία αυτού που οραματίζει το Έλληνας χρόνια τώρα. Αυτό θέλει. Θέλει Εθνοσυνέλευση. Θέλει ο ίδιος να αποφασίζει, ο ίδιος να διαχειρίζεται τα του οίκου του. Και επειδή οι διαχειριστές αυτοί όλοι ποτέ δεν έπραξαν αυτό που τους δώσαμε τον ίδιο να πράξουν, καιρός πια είναι να τους στείλουμε να σας αλλάξουν επάγγελμα. Καιρός να αναλάβουμε εμείς τον οίκο μας, κύριε Δέλιο. Και, κύριε Ματζάρη, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από μια εκλογική διαδικασία? Δηλαδή, χρειάζεται απαραίτητα Εθνοσυνέλευση? Εκλογική διαδικασία, ναι, θα μπορούσε να γίνει και μέσα στην εκλογική διαδικασία. Θα μπορούσε αν συμμετείχε ο κάθε Έλλην πολίτης ως υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Συνέλευσης, θα ήταν πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Και μπορεί να το κάνει. Είναι ο μοναδικός πολιτικός σχηματισμός ο οποίος έχει δίνει το δικαίωμα, την ευκαιρία στον κάθε πολίτη. Δεν έχει σημασία το επάγγελμά του, δεν έχει σημασία οι γνώσεις του, αν είναι από τζάκι, εντός αγωγικών, από οικογένεια ονομαστή, μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Αρκεί να αποδεικνύει ότι θέλει να προσφέρει στο σύνολο και να αποδεικνύει την αξιότητά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνεχόμενο, είναι καθημερινό. Όχι επειδή ήμουν άξιος μία φορά, είμαι πάντα άξιος, όχι. Στην Ελλήνων Συνέλευση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αποδεικνύουμε καθημερινά αν αξίζουμε να ζούμε αυτό που ζούμε. Και επειδή λοιπόν έχουμε καθήκον, κύριε Δέλιο, όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ενεργοποιηθεί κάποιοι και κάποιοι όχι, έχουμε καθήκον στα παιδιά μας να ενεργοποιηθούμε πραγματικά και να κάνουμε προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ίδια μας τη χώρα. Αν για παράδειγμα συμμετείχανε, αν όχι όλοι, ένα μικρό ποσοστό Ελλήνων πολιτών στο να είναι υποψήφιοι βουλευτές με την Ελλήνων Συνέλευση, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσε να κάποιο άλλο κόμμα να βγει μπροστά μας. Σε καμία περίπτωση. Γιατί όλος ο κόσμος που είναι γύρω μας, κύριε Δέλιο, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, εγώ προσωπικά το βλέπω επειδή πηγαίνω και στη Λαϊκή, έχω την προσωπική επαφή, όλοι έχουν απογοητευτεί, όλοι έχουν καταλάβει την πλάνη των πολιτικών μας. Είτε ήταν σε μικρά κόμματα, είτε ήταν σε μεγάλα κόμματα. Άρα το κάστρο έπεσε, κύριε Δέλιο. Αυτό που μένει τώρα είναι, αν χρειαστεί να αλλάξουμε και τα θέμελα αυτού του κάστρου και να το αλλάξουμε και τοποθεσία και να το χτίσουμε εμείς όπως θέλουμε και όπως αρμόζει στο έθνος των Ελλήνων, κύριε Δέλιο. Εγώ αυτό προτείνω τους τηλεθεατές σας. Ας μπουν στη διαδικασία να ερευνήσουν περισσότερο και συγκεκριμένα, αν δεν μπορούν να διαχειριστούν το διαδίκτυο, εκατοντάδες τοπικοί οργανισμοί, αδέλφια μου, υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να ζητήσετε πληροφορίες για ποιο θέμα σας απασχολεί. Θα πάρετε έγγραφα επίσημα, μελετήστε τα, ελέγξτε τα για την ισότητά τους. Αλλά να θυμάστε ότι είστε υποχρεωμένοι όταν θα πάρετε αυτή τη γνώση να κρατήσετε υπεύθυνη στάση απέναντι στα παιδιά σας. Και αυτή η στάση είναι μόνο η Ελληνική Συνέλευση, κύριε Δέλιο. Παρ' όλα αυτά, πριν κλείσουμε, να κάνω μια παρένθεση ότι ως γνωστό παλιότερα κάναμε εθνοσυνελεύσεις, σταμάτησαν μετά από ένα χι χρονικό διάστημα, μετά τον Καποδίστρια. Ωστόσο όμως, από ό,τι μας αναφέρετε, στην ουσία είναι όλα έτοιμα, τα κεφάλαια. Το πάντα. Το πρόγραμμα, 49.000 μελέτες, αριθμός πρωτοκόλλου 6199, ο καθένας μπορεί να το ελέγξει και να κάνει τις δικές του επιλογές. Βεβαίως. Κύριε Ματζάρη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Το μόνο που έχω να πω είναι, ελάτε αδέλφια μου, έπρεπε να το έχουμε κάνει από χθες αυτό.
Ελάτε, πάμε όλοι μαζί για την Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Μαντζάρη. Γεια σας, κύριε Τέλη. Αγαπητοί τηλεθεατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.